θα πάρει μπάλα ο Ηρακλής με τον Καλτσά, αυτός για τον Κουτρουμάνο. Κουτρουμάνος θα γυρίσει το Μεδρινό, Μεδρινός θα φέρει την μπάλα στο δεύτερο μπλοκάρι. Δεν υπάρχει παίκτης εκεί να γυρίσει. Ο Πασάς δεν μπορεί, θα γίνει το σουτ. Καλό γκολ! Να ο Πασάς που κάνει ένα δυνατό σουτ και πετυχαίνει το 1-0 για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής λοιπόν, ο οποίος καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να μπει μπροστά στο σκορ στο 14 της αναμέτρησης. 0-1 λοιπόν ο Ηρακλής με αυτό το δυνατό σουτ του Πασά. Παραμένει η κατοχή για τον Ηρακλή που έχει την ευκαιρία για νέο γέμισμα με τον Μεδρινό, αφού καθυστερεί. Έχει από την πλευρά του τον Πασά, δεν θα του δώσει όμως την προσοχή του. Με αποτέλεσμα να βγει σε πλάγιο out. Ο Ηρακλής που μένει μπροστά με τον Περόνε. Καλή στιγμή! Goal! 0-2 για την ομάδα του Ηρακλή. Πανηγυρίζουμε. Ο Ηρακλής ο οποίος καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να πετύχει τον γκολ σε ένα λάθος που έγινε εδώ από την άμυνα της ομάδας του αέτητου. Ο Ηρακλής παίρνει το 2-0. Γκολ λοιπόν για την ομάδα του Ηρακλή. Ήταν μια πολύ ωραία αντεπίθεση. Η μπάλα έσπασε αριστερά. Κατέληξε στον Παναγιωτούδη, ο οποίος έκανε κάτι σαν σέντρα σουτ. Εκτός θέσης ήταν εκεί ο τερματοφύλακας ο Κουκάλας. Αλλά η μπάλα πήγαινε πολύ αργά, ήρθε με τακουνάκι. Έτσι δεν την πάρα στα δίχτυα Γεωργίου, έτσι πετυχαίνει το 0-3. Ο Ηρακλής κλειδώνει τη νίκη, παίρνει το πρώτο του τρίποντο μακριά από το Καφτατζόγλιο. Αρένα 89,4.